Γεια σας, καλώς ήρθατε στον Αλφα. Καλό μεσημέρι. Μας περιμένετε υπομονετικά ώρα, αλλά βλέπετε τι γίνεται με την επικαιρότητα, τρέχουν τα θέματα. Λοιπόν, συζητούσαμε το πρωί, θα το πάρουμε λίγο αντίστροφα, καθώς σε αυτή τη διμηνία θα έχουμε τον νέο λογαριασμό της ΑΕΚ. Μάλιστα. Να πούμε τα βασικά σημεία. Ναι, σύμφωνα με τη νέα πολιτική χρέωση της Αρχής Ηλεκτρισμού, ξεκινούν να εκδίδονται και οι νέοι λογαριασμοί της, οι οποίοι θα αποστέλλονται τώρα από αρχές Οκτωβρίου στους μηνιαίους πελάτες, ενώ στους διμηνιαίους πελάτες, που είναι κυρίως και οι οικιακοί μας πελάτες, από την 1η Νοεμβρίου. Να θυμίσουμε πως θα προκύπτει μια γενική μείωση κατά μέσο όρο γύρω στο 6% περίπου. Να αναφέρουμε πως στους οικιακούς πελάτες προκύπτει μια μείωση της τάξης του 4% περίπου. Να αναφέρουμε επίσης πως οι προσαρμογές της τιμής χρέωσης της κιλοβατόρας θα συνεχίσουν να γίνονται όπως και σήμερα, σύμφωνα με τις αυξομοιώσεις της τιμής του πετρελαίου διεθνώς. Πρόσφατα έχει παρατηρηθεί μία μείωση στην τιμή της χρέωσης του πετρελαίου διεθνώς. Αυτή μετακυλίεται στους πελάτες, άρα υπάρχει ακόμη μία ανάσα στους λογαριασμούς. Τώρα θα είναι κάπως και εκείνη πιο μειωμένη. Να αναφέρω πως αν συγκρίνουμε λογαριασμούς που εκδίδονται τώρα με τους λογαριασμούς που εκδίδονταν πριν 3 χρόνια, προκύπτει μία μείωση της τάξης του 22% περίπου. Βεβαίως, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι τώρα ξεκινάει η χειμερινή περίοδος, άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να κάνουμε εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας εκεί και όπου μπορούμε. Κυρίως, όπως γνωρίζουμε, η θέρμανση απορροφά ένα σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού του κάθε νοικοκυριού. Άρα, καλό είναι να γίνεται συχνή συντήρηση, σε εξοικονομά μέχρι και 30% ηλεκτρική ενέργεια. Την τελευταία φορά μας είπατε χρήσιμες συμβουλές για το πώς εξοικονομούμε ρεύμα. Έτσι, τηλεγραφικά, αν τις θυμάστε, αν τις έχετε. Ναι, είναι σημαντικό να ακολουθούνται κάποιες πολύ απλές συμβουλές. Εγώ θυμάμαι κάτι που μας είχατε πει στους πόσους βαθμούς να είναι τα κλιματιστικά. Ναι, το χειμώνα τώρα καλό είναι να ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. 22. Διότι κάθε επιπρόσθετος βαθμός καταναλώνει μέχρι και 7% περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια. Κάτι άλλο που μας είχατε πει ήταν με τις χύτρες ταχύτητας, αν θυμάμαι. Μάλιστα, καλά. Να προτιμούμε να χρησιμοποιούμε τη χύτρα ταχύτητος. Αυτή εξοικονομεί από 30 μέχρι 40 και 50% περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια. Προτιμούμε επίσης, καλώς συστήνουμε να γίνεται καλή θερμομόνωση στις οροφές, στους τοίχους, στα παράθυρα, να υπάρχουν διπλά τζάμια, να υπάρχουν καλή θερμομόνωση, να μην είναι ανοιχτοί οι χώροι, να μην αερίζονται συχνά, τόσο ώστε να περιορίζεται η θερμότητα μέσα στο σπίτι. Επίσης, να προτιμούμε να αντικαθιστούμε τους συνηθισμένους λαμπτήρες με λαμπτήρες LED, εξοικονομούν μέχρι και 70% ηλεκτρική ενέργεια και έχουν και δεκαπλάσια ζωή. Άρα πάει με LED στο σπίτι δηλαδή. Ακριβώς. Προτιμούμε ηλεκτρικές συσκευές με ψηλή ενεργειακή απόδοση, α με 3C, α2C και ούτω καθεξής. Προτιμούμε τον ηλιακό θερμοσύμφωνα, να αποφεύγουμε τον ηλεκτρικό θερμοσύμφωνα γιατί καταναλώνει πολύ μεγάλη ηλεκτρική ενέργεια, να αποφεύγουμε το στεγνοτήριο ρούχων, υπάρχει ηλιαφάνεια, να γεμίζουμε τα πλυντήρια ρούχων, τα πλυντήρια πιάτων, να μην τα χρησιμοποιούμε μισογεμάτα, να μην ανοιγοκλίνουμε τις πόρτες του ψυγείου. Να ξαναδούμε λίγο το θέμα των μειώσεων. Είπαμε έρχονται λόγω νέων διατιμήσεων 6% η γενική μείωση, μάλιστα, 4% για τους οικιακούς χρήστες και έχουμε και μια μείωση της τιμής πετρελαίου διεθνώς που θα φέρει μια επιπλέον ανάσα. Αυτά θα τα δούμε σε αυτή τη διμηνία. Στην έκδοση των λογαριασμών. Στην έκδοση των λογαριασμών. Λοιπόν, για τον νέο λογαριασμό, αυτό που θυμάμαι την τελευταία φορά που είπαμε, το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι θα περιλαμβάνει αναλυτικά το κόστος αναλυτικά από τη στιγμή της παραγωγής ενέργειας μέχρι την κατανάλωση. Είναι αυτό μάλιστα, η καινοτομία. Ακριβώς. Τώρα για να διευκολυνθεί και το άνοιγμα της αγοράς και να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, υπάρχει ξεκάθαρα στο νέο τιμολόγιο της ΑΕΚ τι στοιχίζει να παραχθεί η κιλοβατόρα, τι στοιχίζει να η χρήση του δικτύου της αρχής ηλεκτρισμού, τι στοιχίζει προμήθεια και ούτω καθεξής. Βεβαίως παραμένουν και τα τέλη που είναι το τέλος για υποχρεώσεις δημόσιας ωφέλειας, το τέλος για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ο φόρος προστιθέμενης αξίας, που είναι χρήματα τα οποία δεν καταλήγουν στα ταμεία της αρχής ηλεκτρισμού. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε για ένα ζήτημα που συζητήθηκε χθες στη Βουλή. Γιατί παρουσιάστηκε επικυρωτρόπως από τα μέσα. Είναι ειδική διατίμηση για ασθενείς είτε με καταπλάκα σκλήρινς είτε για τους νεφροπαθείς. Πείτε μας εσείς με απλά λόγια τι ισχύει και ποια προσπάθεια καταβάλλεται. Από τον Μάιο του 2006 έχει εφαρμοστεί αυτή η ειδική διατίμηση. Είναι κοινωνική πολιτική της πολιτείας. Στην ειδική αυτή διατίμηση εντάσσονται ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, οι οποίοι πραγματικά έχουν οικονομικές δυσκολίες και
ο λογαριασμός της ηλεκτρικής ενέργειας τους προσφέρει έναν 20% έκπτωση. Η έκπτωση σε αυτήν αναφέρουμε πως καλύπτεται από όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του τέλους για υποχρεώσεις δημόσιας ωφέλειας. Αυτή τη στιγμή είναι 0,065 σέντ για κάθε κιλοβατόρα, είναι μια ανεπαίσθητη αύξηση. Το τέλος όμως, ανάλογα με τον αριθμό των δικαιούχων που εντάσσονται στη διατίμηση αυτή, θα αναπροσαρμόζεται βεβαίως πάντοτε με την έγκριση της ΡΑΕΚ. Έχουμε μια ειδική διατίμηση για κάποιους δικαιούχους. Τι γίνεται τώρα με αυτές τις ομάδες? Υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Είναι οι πενταμιλείς και πολυτέκνες οικογένειες με τρία εξαρτώμενα παιδιά και άνω. Είναι οι λήπτες δημοσίου βοηθήματος. Είναι οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος. Και εδώ να αναφέρουμε πως υπολείπονται 16.000 άτομα από την κατηγορία αυτή που δεν έχουν αιτηθεί να ενταχθούν στην ειδική διατίμηση. Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο που είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος να το αιτηθούν. Είναι οι λήπτες επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας, είναι οι λήπτες επιδόματος φροντίδας σε τετραπληγικά και παραπληγικά άτομα. Από την 1η Δεκεμβρίου του 2016 έχουν ενταχθεί δύο νέες κατηγορίες. Είναι τα άτομα με καταπλάκα σκλήρινση, οι οποίοι είναι μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Ατόμων με καταπλάκα σκλήρινση, είναι 600 περίπου άτομα. Μάλιστα. Και είναι οι νεφροπαθείς που κάνουν αιμοκάθαρση και λαμβάνουν επίδομα διακίνησης. Mm-hmm. Στη χθεσινή συνεδρίαση που έγινε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, είχε εγκληθεί το Υπουργείο Ενέργειας και Ηλεκτρισμού Κύπρου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, διότι στην πορεία φάνηκε ότι κάποια άτομα από τις δύο αυτές συγκεκριμένες κατηγορίες δεν εντάσσονται στους δικαιούχους. Ο λόγος είναι ότι είχε αιτηθεί ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ατόμων με καταπλάκα σκλήρυνση για να λαμβάνουν αυτήν την έκπτωση. Στην πορεία φάνηκε ότι υπάρχουν άτομα τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε κάποιο σύνδεσμο. Mm-hmm. Επίσης, τα άτομα που είναι νεφροπαθείς, υπάρχουν άτομα οι οποίοι δεν λαμβάνουν επίδομα διακίνησης, άρα κάνουν τη θεραπεία σπίτι τους. Αντιλαμβάνεστε πως η Αρχή Ηλεκτρισμού ευχαρίστως είναι απόλυτα σύμφωνη να ενταχθούν όλοι οι δικαιούχοι. Φτάνει όμως να λαμβάνει έναν ηλεκτρονικό αρχείο. Εδώ είναι το σημείο, το τεχνικό πρόβλημα που προκύπτει. Το Υπουργείο καταβάλει, το αρμόδιο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Ενέργειας, καταβάλει προσπάθειες να εξεύρει τρόπους, ώστε να μπορεί να αποστέλει έναν ηλεκτρονικό αρχείο στην Αρχή Ηλεκτρισμού με τους επιπρόσθετους δικαιούχους, οι οποίοι λογικά πρέπει να ενταχθούν. Άρα δεν είναι θέμα κόστους, όχι. Είναι θέμα οι δικαιούχοι να ενταχθούν, ας πούμε, στον σύνδεσμο των ασθενών με καταπλάκα σκλήρυνση για να υπάρχει το Μητρό, το αρχείο συμπληρωμένα. Ναι, αντιλαμβάνεστε πως όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία, η Αρχή Ηλεκτρισμού τα λαμβάνει από το Υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει από τα άτομα που δίδει επιδόματα. Και απλά κρατάει καιρό αυτή η διαδικασία. Είναι μήνυση. Ναι, είναι από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2016 που προέκυψε αυτό το πρόβλημα. Πρέπει με κάποιον τρόπο να εξεύρει η πολιτεία μία λύση, ούτως ώστε να εντάξει στους δικαιούχους και τα άτομα αυτά. Απλά αντιλαμβάνεστε πως η Αρχή Ηλεκτρισμού δεν είναι σε θέση ούτε να βλέπει ιατρικές βεβαιώσεις. Υπάρχει και πρόβλημα, μήπως να διαρρεύσει ένα προσωπικό. Χρειάζεται καλύτερη συνεννόηση τώρα και συντονισμός υπηρεσιών για να ενταχθούν και αυτά τα πρόσωπα. Ναι, το Υπουργείο Ενέργειας ήδη έχει καλέσει συνάντηση την Παρασκευή με όλους τους αρμόδιους φορείς να εξεύρουν τρόπους λύση, να διορθωθεί αυτή η αδυναμία που υπάρχει, ώστε να ενταχθούν και τα υπόλοιπα. Άρα, σε ελπίσουμε ότι την Παρασκευή κλείνει και αυτό για να μεταδώσουμε τη θετική η πτυχή αυτής της είδησης. Κύριε Παπαδοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εμείς, κύριε...